Νομίζω πως ήταν ένα μεγάλο δώρο καταρχάς για την Πολυκάρπη, την ομάδα της Πολυκάρπης, ένα δώρο για μας, ένα δώρο για τα παιδιά. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο δώρο βασικά είναι για μας, γιατί εδώ και μια πενταετία έχουμε δείξει το πρόσωπό μας στο ποδόσφαιρο του, τουλάχιστον το Καστοριανό. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, φτάσαμε κοντά και στο πρωτάθλημα, εντάξει δεν έχει κρυθεί ακόμη, αλλά κάποιοι δεν μας άφησαν το χαρούμε αυτό. Τουλάχιστον μας αξίωσε ο Θεός και χαιρόμαστε τον τρόπο αυτό που στην ομάδα έλειπε και θα, πιστεύω θα μείνει στην ιστορία της ομάδας αυτής. Ο αντίπαλος τον περίμενε τόσο δυνατό και ψυχωμένο? Τον αντίπαλο, ναι, φυσικά τον περίμενα. Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που μια τέτοια νεοφώτιστη ομάδα εδώ και μια διετία, τριετία έχει φτάσει και κατόρθωσε να φτάσει. Μένει με τύχη φυσικά, αλλά έχει δείξει το πρόσωπό της πόσο δυνατή και πόσο οργανωμένη επίσης είναι η ομάδα αυτή. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ζήλεψα σήμερα πάνω την κερκίδα τους και τη χάρηκα και εγώ όσο και αυτή, ασχέτως πώς ακούγεται αυτό το πράγμα. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή πορεία, όπως ευχήθηκα και στην πρόεδρο της ομάδας της Ομόνιας, να συνεχίσουν αυτό που κάνουν και εμείς να είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά σαν σωματεία, γιατί πιστεύω αυτός ο τελικός που έγινε σήμερα ήταν από δύο χωριά, όπως μας θεωρούν και κάποιοι χωριάτες, και καλά κάνουν. Έτσι. Και καλά κάνουν, γιατί και χωριάτες είμαστε όλοι βασικά. Αλλά εμείς δείχνουμε μια κοινωνικότητα και θα συνεχίσουμε να τη δείχνουμε όσο αυτό και κάποιοι μας θέλουν να μας στερήσουν. Εγώ προσωπικά και πριν από λίγο καιρό έδωσα και μια παρέτηση από το θέμα του Προέδρου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εγώ θα είμαι πάντα κοντά στην ομάδα μου που αγαπώ και λαχταρώ και θα προσπαθήσω με τον τρόπο μου να την φέρω εκεί που θα πρέπει να είναι. Ο Ηρακλής Πολυκάρπης θα συνεχίσει στο θεσμό του κυπέλλου Ερασιτέχνων και θα εκπροσωπήσει την Καστοριά. Φυσικά, φυσικά. Τον ομό Καστοριάς. Ζητούμε όλο τον κόσμο να είναι κοντά, ασχέτως αν υπάρχει κάποια συμπάθεια προς τον Πολυκάρπη ή όχι. Εμείς θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά για να κατορθώσουμε κάτι καλό, κάτι όμορφο και κάτι γιορτινό. Από την παρουσία και τη συμμετοχή του φιλάθλου της Πολυκάρπης είσαι ικανοποιημένος σήμερα? Ναι, είμαι. Είμαι πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε και τους αφαιρώνουμε το κύπελλο αυτό. Μετά το αργότερα το βράδυ θα έχουμε και κάτι ωραίο που ετοιμάζουμε για το χωριό, για τους τοπικούς εκεί και για μας φυσικά. Και είστε όλοι καλεσμένοι μέσα από την καρδιά μας. Και βέβαια είναι μια επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλετε όλα αυτά τα χρόνια, Πρόεδρε. Ναι, ναι. Εγώ δοξάζω τον Θεό και ευχαριστώ που είμαστε σε αυτό το σημείο, που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θέλω να αφιερώσω το κύπελλο καταρχάς στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου προπαντός, που με έχει ανοιχτεί εδώ και τόσα χρόνια. Γιατί στερηθήκαμε πολλά και στερούμαστε πάρα πολλά από τις οικογένειές μας. Και αφιερώνω και στην ομάδα μου που θα, πιστεύω θα μείνουμε στην ιστορία αυτή.